θέλω να καλησπερίσω τον καλό συνεργάτη και κλινικό ψυχολόγο, τον Νίκο Παπανικολάου. Νίκο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Για μία ακόμα Τετάρτη εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Βρισκόμαστε και στο πλευρό των τηλεθεατών και ψυχολογικά και στο κομμάτι αυτό. Και νομίζω το θέμα που έχουμε σήμερα φέρνει στο επίκεντρο την ψυχολογία, την ψυχοσύνθεση, αν θέλεις, των μαθητών, οι οποίοι τελικά δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η ψυχολογία τους και των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους να έχει πέσει. Σημειώνω δε εδώ το στοιχείο και το γεγονός που συζητούσαμε για τις προηγούμενες μέρες μετά τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, ότι σε πολλά από τα μαθήματα οι περισσότεροι μαθητές του ύψους περίπου 65-70% σε κάποια μαθήματα έγραψαν κάτω από τη βάση μη αναμενόμενο αποτέλεσμα. Επομένως, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή κάποια παιδιά ενδεχομένως να μείνουν απ' έξω από τις σχολές προτίμησης που είχαν. Άρα, η ψυχοσύνθεση αυτή τη στιγμή των παιδιών, ίσως να μιλάμε και για καταρακωμένη ψυχοσύνθεση. Και όχι μόνο των παιδιών, Λευτέρη, πολύ σωστά, αλλά πολλές φορές και των οικογενειών και του κοινωνικού περίγυρου. Δυστυχώς, μιλούμε για μια ηλικία η οποία είναι εφηβική, μετεφηβική ουσιαστικά ηλικία, για μια ηλικία η οποία δεν είναι δυνατόν και δεν είναι εύκολο να μπορέσει να διαχειριστεί όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελε, αν το θέλεις, γενικότερα την αποτυχία. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, θα αναφέρω για μια ακόμα φορά, με το κίνδυνο να γίνω κουραστικός, ένα, ξέρεις, γκάλωπ το οποίο έχει γίνει, μια έρευνα η οποία έχει γίνει σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος. Εξαίρεση ήταν το ΤΕΙ του Πειραιά, εξαίρεση ήταν μόνο το Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έγινε επί εποχής που ήταν ακόμα ΤΕΙ ουσιαστικά στον Πειραιά. Φαίνεται λοιπόν ότι σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα, κοντά 7.000 φοιτητών, στο πρώτο έτος η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία, δήλωσε κατά μέσο όρο ότι πέρασε στη σχολή της τέταρτης επιλογής της και μετέπειτα. Από εκεί και πέρα, στο τέταρτο έτος, φαίνεται ότι σε ένα επίσης συντριπτικά μεγάλο ποσοστό, κοντά 9 στους 10, 88 συγκεκριμένα της 100, φαίνεται ότι τα παιδιά ακολούθησαν τη συγκεκριμένη σχολή και μάλλον φαίνεται ότι ήταν πολύ ευχαριστημένα από αυτή τη σχολή. Άρα λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ουσιαστικά προσαρμόστηκαν, συμβιβάστηκαν και αν το θέλεις διαφορετικά, τόσο η προσαρμογή όσο και ο συμβιβασμός είναι κλειδί για την ψυχική υγεία, ειδικά σε μια ηλικία η οποία ηλικία τα παιδιά έχουν αρκετά καλή ψυχική υγεία. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, σε ένα μεγάλο ποσοστό, ποσοστό περίπου γύρω στο 69-70%, τα συγκεκριμένα παιδιά είπαν ότι αιτία που τελικά δεν περάσαν στη σχολή της επιλογής τους ήταν οι πανελλαδικές εξετάσεις ή τουλάχιστον το σύστημα εισαγωγής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το σύστημα, όχι το διάβασμα, όχι το διάβασμα, οποίο είχα ρίξει το προηγούμενο διάστημα πριν τις πανελλαδικές. Το σύστημα εισαγωγής στις πανελλαδικές εξετάσεις, βεβαίως. Που ακούσαμε και πολλά φέτος και θυμάμαι τώρα για κάποιες λεπτομέρειες. Ας πούμε, στο μάθημα της χημίας υπήρχε επιστολή μέχρι και από την Ένωση Φυσικών Ελλάδος που λέγανε ότι ήταν τα δυσκολότερα θέματα της δεκαετίας και μάλιστα ούτε ο χρόνος τελικά έφτανε για να καταφέρουν τα παιδιά να λύσουν τις εξισώσεις εκεί της χημίας. Τώρα, ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες στην ψυχολογία των εφήβων, των μαθητών, οι οποίοι τελικά δεν απέδωσαν? Ξέρεις, Λευτέρη, αν θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να τις απαριθμίσουμε, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από την απλή απογοήτευση. Απογοήτευση λίγος πολύ, όπως είπαμε, αισθάνονται λίγος πολύ όλοι οι έφηβοι αυτοί οι οποίοι δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Όπως επίσης ο κοινωνικός περίγυρος και το οικογενειακό περιβάλλον. Σίγουρα μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν πτώσει της αυτοεκτίμησης. Δηλαδή, σίγουρα δεν έχουν την αυτοεκτίμηση την οποία είχαν μέχρι πρότινος. Από εκεί και πέρα, μιλούμε για αδράνεια πολλές φορές περνούν και ητοπάθεια, δηλαδή αρχίζουν και κάνουν άσχημες σκέψεις σε σχέση με το ότι εγώ δεν θα μπορέσω να συνεχίσω ή εγώ δεν θα τα καταφέρω γενικότερα στη ζωή μου. Σαφώς απώλεια ενδιαφερόντων που μπορεί να έχει και μείωση κοινωνικών επαφών. Ούτως ή άλλως, τα παιδιά που απέτυχαν πάρα πολλές φορές δεν σηκώνουν τα τηλέφωνά τους, κλείνονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και όχι για τα πρώτα 24 ώρα που ως ένα σημείο θεωρείται και φυσιολογικό. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές δυστυχώς περνούμε σε πιο σοβαρές καταστάσεις, όπως κατάχρηση ουσιών ή αντίστοιχα μια τάση που έχουν κάποιοι για παρακινδυνευμένη οδήγηση, τάση για ατυχήματα, έως και κατάθλιψη. Βεβαίως, για να υπάρξει κατάθλιψη, προϋποθέτει ένα ψυχισμό ο οποίος σαφώς είχε κάποια προβλήματα μέχρι εκείνη τη χρονική διάρκεια, όπως επίσης και τάσεις αυτοκαταστροφής. Επιμένω και ξαναλέω το ότι για να εμφανίσει ένα παιδί το οποίο απέτυχε στις πανελλήνιες κατάθλιψη, πάνω να πει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει στην ψυχική του υγεία, κάποιο πρόβλημα που χρήζει περαιτέρω εξέταση από τον ειδικό της ψυχικής υγείας. Δεν μιλούμε δηλαδή για τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Και πώς εξηγεί δηλαδή η επιστήμη της ψυχολογίας την όλη έτσι αποτυχία που μπορεί να έχει ένας μαθητής? Ξέρεις, θα μπορούσαμε να πούμε τρεις καταστάσεις. Η πρώτη κατάσταση είναι ο μαθητής ο οποίος έχει λίγο άγχος.
Είναι ο μαθητής ο οποίος είναι αδιάφορος, ο μαθητής ο οποίος είναι εντός εισαγωγικών βαριαστημένος, ο μαθητής ο οποίος δεν έχει καθόλου απόδοση, αν το θέλεις. Είναι και ο μαθητής ο οποίος βιώνει και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποτυχία του. Από εκεί και πέρα μιλούμε για μαθητή πολλές φορές ο οποίος έχει υπερβολικό άγχος, ο οποίος δεν μπορεί να αποδώσει ή ο οποίος γενικότερα έχει φτάσει λίγο πριν δώσει στα όρια της εξουθένωσης και ακόμα και στα όρια της ευερεθιστότητας. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν έχει καθόλου καλή απόδοση. Άρα λοιπόν είναι ένας μαθητής ο οποίος δεν θα έχει την καλύτερη απόδοση, δεν θα έχει την καλύτερη βαθμολογία. Η τρίτη βεβαίως περίπτωση και η οποία εμπειρικά, αν θέλεις, τη βλέπω τα τελευταία χρόνια, είναι παιδιά τα οποία αποδεικνύονται μάλλον ανώριμα να μπορέσουν να αυτονομηθούν, αποδεικνύονται μάλλον ανώριμα να κάνουν το μετέωρο βήμα, να βρεθούν σε κάποια άλλη πόλη, έστω και της Κρήτης ή και της Ελλάδος, ακόμα της υπόλοιπης Ελλάδος, όπως Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, όπου μιλάμε δηλαδή για παιδιά τα οποία με κάποιο τρόπο δυσκολεύονται σε αυτή την αυτονόμηση και άρα λοιπόν, ενώ είναι καλοί μαθητές, ψυχολογικά δεν είναι και έτοιμοι να αποδώσουν τα μέγιστα σε μια διαδικασία που απαιτεί να αποδώσεις τα μέγιστα, ούτως ώστε να περάσεις τη σχολή της πρώτης επιλογής σου. Άρα λοιπόν είναι μαθητές οι οποίοι τι κάνουν, από ένα σημείο και μετά δηλαδή, δεν αποδίδουν το καλύτερο. Ίσως αυτοί οι μαθητές βεβαίως, και εμπειρικά μπορώ να πω το εξής, ότι πολλές φορές αυτοί οι μαθητές στην επόμενη χρονιά αποδίδουν καλύτερα. Αποδίδουν καλύτερα γιατί στο έναν αυτό χρόνο έχουν οριμάσει. Ή αν το θέλεις διαφορετικά, τα διάφορα θέματα ή ακόμα και η ίδια η αποτυχία την οποία έχουν αντιμετωπίσει, τα έχει οριμάσει. Υπάρχουν λάθη στη σκέψη του μαθητή που κάνει μετά την γνώση των αποτελεσμάτων και κατά τη διάρκεια αυτής της πτώσης της ψυχοσύνθεσης του ατόμου. Υπάρχουν πολλά λάθη, τα οποία είναι λίγος πολύ τα ίδια λάθη τα οποία κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται αρνητικά ή ακόμα και βρίσκεται στα πλαίσια της μελαγχολίας, ακόμα και της κατάθλιψης. Για να μπούμε λίγο στο μυαλό, στο μυαλό ενός εφήβου, ο οποίος έχει αποτύχει τις πανελλαδικές. Τι σκέφτεται? Το πρώτο λάθος είναι το όλα ή τίποτα, ξέρεις. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια διχοτόμο σκέψη, το άσπρο ή μαύρο, δηλαδή ή πέρασα ή δεν πέρασα. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ένας μαθητής ο οποίος εκείνη εκεί τη φάση βλέπει τα πάντα σαν το τέλειο ή κάτι το οποίο έχει σχέση με την αποτυχία. Ενώ τα περισσότερα δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο, αλλά είναι μια απόχρωση ουσιαστικά του γκρι. Το δεύτερο είναι η υπεργενίκευση την οποία μπορεί να κάνει ο μαθητής, όπου είναι για παράδειγμα. Και έχουμε ετοιμάσει και μια σχετική κάρτα και μπορούμε να τα δούμε χαρακτηριστικά όλα τα σημεία τα οποία αναφέρεις αυτή τη στιγμή και ακριβώς τα λάθη που μπορεί να σκέφτεται ένας νέος άνθρωπος μετά από μια αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ακριβώς. Η υπεργενίκευση λοιπόν βλέπουμε εδώ, όπου ουσιαστικά ο ίδιος μαθητής γυρίζει και λέει ότι δεν πέρασα, άρα λοιπόν είμαι ένα τίποτα. Ουσιαστικά γενικεύει δηλαδή την αρνητική σκέψη αυτή την οποία έχει σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Το επόμενο είναι το ψυχικό φίλτρο, όπου το ψυχικό φίλτρο τι κάνει, επικεντρώνεται σε μια λεπτομέρεια, σε μια αρνητική λεπτομέρεια, που μπορεί και να μην είναι τόσο λεπτομέρεια όπως η αποτυχία, και από εκεί και πέρα βλέπει τα πάντα αρνητικά. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι εδώ έχουμε ένα άσπρο πλαίσιο, υπάρχουν μαύρα γυαλιά. Αν πάρω τα μαύρα γυαλιά, ξέρεις, και τα φορέσω, θα δω το πλαίσιο μαύρο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μέσα από το αρνητικό αυτό γεγονός, αυτό που κάνω τι είναι? Είναι ότι βλέπω τα πάντα στη ζωή μου. Άρα λοιπόν πολύ απλά τι κάνω? Μηδενίζω τα πάντα στη ζωή μου και άρα αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα ψυχολογικά. Αυτό κάνει κάποιος ο οποίος εφαρμόζει το ψυχικό φίλτρο. Το επόμενο είναι η απόρριψη του θετικού. Προφανώς είναι ένας μαθητής σε αυτή τη φάση που δεν υπάρχει τίποτα θετικό και ο οποίος σκέφτεται αρκετά αρνητικά σε αυτή τη φάση, προφανώς. Τα αυθαίρετα συμπεράσματα υπάρχουν δύο, ξέρεις, κλειδιά τα οποία ουσιαστικά κάνουμε όταν κάνουμε αυθαίρετα συμπεράσματα. Το πρώτο είναι το διάβασμα της σκέψης. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο άλλος σκέφτεται αρνητικά για μένα. Θεωρώ ότι ο άλλος πιστεύει για μένα ότι είμαι ένα τίποτα, γιατί τελικά δεν απέδωσα. Ο καθηγητής μου, ο γονέας μου ή τέλος πάντων κάποιος άλλος ο οποίος βρίσκεται στο άμεσο ή έμεσο περιβάλλον μου ή κοινωνικό περιβάλλον που έχω. Και το τελευταίο είναι το λάθος του να μελλοντολογώ. Δηλαδή, ουσιαστικά βλέπω το μέλλον πάρα πολύ αρνητικό, πάρα πολύ άσχημο, πάρα πολύ δύσκολο. Είναι αυτός ο οποίος βγάζει αυθαίρετα συμπεράσματα. Το επόμενο είναι η μεγένθηση, η καταστροφοποίηση του αρνητικού προφανώς και η σμίκρυνση του θετικού. Του θετικού. Ουσιαστικά, δηλαδή, βλέπω τα πάντα σαν κάτι πολύ αρνητικά, ενώ αντίθετα το θετικό το βλέπω σαν κάτι πάρα πολύ μικρό. Από εκεί και πέρα είναι η συναισθηματική λογική, όπου σημαίνει ότι κάποιος με βάση το συναίσθημά του πιστεύει ότι είναι έτσι και η λογική. Για παράδειγμα, αισθάνομαι έτσι, αισθάνομαι άσχημα, άρα έτσι είναι τα πράγματα. Προφανώς δεν είναι έτσι τα πράγματα, εγώ αισθάνομαι άσχημα. Το επόμενο είναι δηλώσεις του πρέπει, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχω περάσει, για παράδειγμα, ή πρέπει να έχω επιτυχία από εκεί και πέρα. Η ετικετοποίηση, βάζω δηλαδή μια ετικέτα ουσιαστικά στον εαυτό μου. Και η ανακρίβεια, λάθος, έτσι. Άρα λοιπόν σε εκείνη και τη φάση είμαι λάθος. Και ο τελευταίο είναι η προσωποποίηση,
που κάποιος πλέον αρχίζει και προσωποποιεί όλο αυτό το αρνητικό το οποίο βιώνει, όπου έχουμε λοιπόν το ότι είμαι η αιτία όλων των κακών. Άρα λοιπόν είμαι η αιτία γενικότερα των όλων των κακών που μου έχουν τύχει. Άρα μιλάμε για μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση στην ψυχοσύνθεση ενός ατόμου το οποίο έχει αποτύχει. Και τώρα βεβαίως αυτό που ρωτάμε περισσότεροι και οι γονείς είναι τελικά τι κάνουμε εμείς οι γονείς με τα παιδιά μας. Ποιες συμβουλές πρέπει να τους δώσουμε. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά το να πας απλά να πάρεις το παιδί σου μια αγκαλιά, να του χτυπήσεις τον ώμο και να του πεις εντάξει, εδώ είμαστε, προχωράμε, του χρόνου θα έχεις μια δεύτερη ευκαιρία, πολλές φορές δεν αρκεί. Για ένα μαθητή, έτσι. Ακριβώς, δεδομένου ότι υπάρχουν πιο δραστικές ενέργειες, Νίκο. Ξέρεις, Λευτέρη, πρέπει να έχουμε κατά νου πάντα το ότι η προσωπικότητα του κάθε παιδιού είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Και άρα λοιπόν αυτό το οποίο πιθανά βιώνουμε εμείς μπορεί και να μην το βιώνει το παιδί, μπορεί να βιώνει κάτι χειρότερο. Υπό αυτή άρα και η συμβουλή να είναι λάθος, λοιπόν, στην οποία θα το δώσουμε. Η συμβουλή να είναι λάθος. Άρα λοιπόν έτσι. Σε εκείνη εκεί τη φάση είναι πολύ πολύ βασικό, πολύ σωστό αυτό που είπες, το να μπορέσουμε να ακούσουμε το παιδί, το να μπορέσει το παιδί να ξεσπάσει ή το δυνατόν το να μπορέσει να εκφραστεί το παιδί ό,τι αρνητικό μπορεί να έχει σε αυτή τη δύσκολη φάση. Σίγουρα οφείλουμε να τονίσουμε και για τον ίδιο μας τον εαυτό, όπως πάντα στη ζωή μας ισχύει αυτό, το ότι υπάρχουν πολλές προοπτικές. Σε αυτή τη φάση υπάρχουν πολλές προοπτικές. Σίγουρα υπάρχουν πολλά επαγγέλματα τα οποία επαγγέλματα σήμερα δεν έχουν την ίδια έγκλη με την ίδια έγκλη που θα έχουν σε κάποια χρόνια, όταν αυτό το παιδί κάποια στιγμή θελήσει να σταδιοδρομήσει. Άρα λοιπόν αυτό που σήμερα θεωρεί αποτυχία μπορεί αύριο τελικά να είναι επιτυχία. Η επιλογή κάποιας σχολής τελικά να θεωρείται αποτυχία σήμερα, ενώ τελικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να θεωρηθεί επιτυχία, έτσι. Με βάση την επαγγελματική αποκατάσταση και μόνο, έτσι. Άρα εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο σύμβουλος σταδιοδρομίας που ενδεχομένως να έχει ένα παιδί στο πλάι του, είτε αυτό είναι στο φροντιστήριο, είτε αυτό είναι στη σχολική μονάδα. Ακριβώς, είτε στη σχολική μονάδα. Θα έλεγα βεβαίως ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό και οι ίδιοι γονείς να μπορέσουν να ενστερνιστούν όλα αυτά τα οποία ο ίδιος ο σύμβουλος επικοινωνίας προτρέπει ή συμβουλεύει ή με κάποιο τρόπο κατευθύνει τα παιδιά. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν, τα άτομα για τα οποία αναφερόμαστε τόση ώρα, μπορούν να κάνουν κάτι ώστε να αλλάξει η ψυχολογία τους. Πέρα από το κομμάτι βασικό, των γονιών και των καθηγητών και των συμβούλων. Το βασικό, Λευτέρη, είναι να μην αρνηθούμε την κατάσταση. Γιατί ξέρεις, η άρνηση τι οδηγεί, οδηγεί σε υποβάθμιση. Δηλαδή, για παράδειγμα, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Σαφώς είναι μια αποτυχία, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι και το τέλος του κόσμου, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα να μην μεταθέσουμε την ευθύνη, για παράδειγμα, είτε στο σύστημα, είτε στον καθηγητή, ο οποίος με βαθμολόγησε, στους βαθμολογητές τέλος πάντων, οι οποίοι με βαθμολόγησαν. Και από εκεί και πέρα να μην κάνουμε διάφορες λανθασμένες ερμηνείες και αιτιάσεις, ούτως ώστε τελικά να θεωρήσουμε ότι κάποιος άλλος φταίει για όλη αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση με ειλικρίνεια. Είναι πολύ βασικό να μπορέσουμε να καταλάβουμε τελικά τι φταίει, τι πήγε στραβά σε εμάς τους ίδιους. Από εκεί και πέρα να κρίνουμε την πορεία μας και όχι το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο σαφώς μπορεί να μην ήταν το καλύτερο. Δεδομένου ότι μπορεί να ήμασταν αρκετά αγχωμένοι και να μην είχαμε την καλύτερη απόδοση, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Και από εκεί και πέρα, ξέρεις, να πιστέψουμε και να θεωρήσουμε ότι η αποτυχία είναι μια προσωρινή κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως. Ο αποστιγματισμός. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο. Το τελευταίο σημείο είναι το σημαντικότερο. Εάν τελικά καταφέρουμε να βάλουμε πλαίσια, παρενθέσεις σε όλο αυτό το μαύρο σκηνικό, στο μαύρο τοπίο, είναι η ιδανικότερη λύση έτσι ώστε να μπορέσουμε να σπάσουμε ως ένα σημείο την απογοήτευση από εκεί και πέρα. Και να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό του καθένα από αυτού. Και να κάνουμε σαφώς, Λευτέρη, ένα ρεαλιστικό πλάνο επανεκκίνησης. Γιατί δεν επανεκκινούμε μόνο την οικονομία. Επανεκκινεί ο καθένα και την ψυχολογία του και είναι σχετικά εύκολο. Να μπορέσει, όταν σαφώς μιλούμε για ένα παιδί το οποίο είναι αρκετά συγκροτημένο, να μπορέσει να επανεκκινήσει την ψυχολογία του, να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που σε αυτή τη φάση του φαίνεται αρκετά δύσκολη και αρκετά άσχημη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες και ως γονείς, αλλά και ως άτομα στους εαυτούς μας. Στους εαυτούς μας και σαφώς νομίζω ότι, ξέρεις, εδώ ισχύει η περίφημη παροιμία κάποια στιγμή που είχε πει ο Βούδας, ότι δεν έχει μεγάλη σημασία το πόσο μακριά πάει κάποιος, αλλά έχει μεγάλη σημασία το να συνεχίσει. Να περπατάει. Βεβαίως, πριν από τον Βούδα το είχε πει ο δικός μας ο Έσοπος με το λαγό και τη Χελώνα. Σωστά. Νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο παρά να συμφωνήσουμε και με τους δύο και να πούμε, ξέρεις, Λευτέρη, το ότι τελικά τα καλύτερα μάλλον έρχονται, ειδικά έτσι. Όταν είσαι 18 ετών, όπου υπάρχουν τα καλύτερα τα οποία έρχονται στη ζωή σου. Και το ότι το κάθε εμπόδιο και καλό, νομίζω, ακριβώς. Ισχύει στο έπακρο με βάση ακριβώς. Τα όσα είπαμε προηγουμένως. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για μία ακόμα φορά, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες αυτή τη στιγμή που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ψυχολογικές προσδοκίες των παιδιών τους μετά από μία αποτυχία που μπορεί να μην ήταν αναμενόμενη. Ωστόσο, νομίζω χαρίσαμε λίγο, δώσαμε ένα τόνο αισιοδοξίας σε αυτές τις οικογένειες, σε αυτά τα άτομα, έτσι ώστε να προχωρήσουν ένα βήμα παρακάτω και ακριβώς. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.